ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι ένας έμεσος φόρος, για να τα πάρουμε ένα-ένα, είναι ένας άδικος φόρος. Και αυτό διότι απευθύνεται προς όλους. Και στους έχοντες, και στους κατέχοντες, και στους μη έχοντες. Λοιπόν, αυτό θα επιβαρύνει, όπως καταλαβαίνετε, τα μικρά και τα μεσαία εισοδήματα. Θα δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο από ό,τι δυσκολεύεται σήμερα ο κόσμος το να βάλει μερικά λίτρα βενζίνη στο αυτοκίνητό του, διότι από εκεί που είναι σήμερα θα πετάξει το 1,60. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θα εισρέψουν λιγότερα χρήματα στα ταμεία του κράτους, διότι θα υπάρχει μεγάλη μείωση της κατανάλωσης. Τρίτον, δεν μπορεί το κάθε δημοσιονομικό κενό να ακούγεται ότι θα καλυφθεί από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εάν είχε εφαρμοστεί και είχε μπει σε λειτουργία το σύστημα εισρώων νεκρών σε όλα τα επίπεδα, διότι τα πρατήρια καυσίμων έχει μπει και λειτουργεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, ναι, θα μπορούσε κάλλιστα να καλύψει αυτό το δημοσιονομικό κενό που ψάχνει σήμερα να το καλύψει από την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και τέλος, ήδη στο 70%, όπως αναφέρουμε και στο δελτίο τύπου, είναι οι φόροι οι οποίοι επιβαρύνουν το καύσιμο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στο 1,40 περίπου που έχει η τιμή της βενζίνης σήμερα, το 1 ευρώ περίπου είναι φόροι. Πού θα πάει επιτέλους? Πρέπει να πάει στο 80%? Πού θα πάει αυτή η υπόθεση? Δεν είναι λοιπόν πανάκια ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να τον αυξήνουμε κάθε που μας δείπει κάτι. Τώρα, άδικος φόρος, ναι, το ξαναλέμε για άλλη μια φορά. Έμεσος φόρος, άδικος φόρος, μείωση κατανάλωσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και βέβαια όταν γυρίζει ο κόσμος την πλάτη στο πετρέλαιο, στην βενζίνη, χρησιμοποιεί άλλα εναλλακτικά μέσα για τη θέρμασή του. Γνωρίζουμε επίσης τι άλλες επιπτώσεις υπάρχουν. Καταστάσεις ακριβώς τις οποίες έχουμε ζήσει. Και από την άλλη, χωρίς ουσιαστικά να λύνεται ένα πρόβλημα, το οικονομικό πρόβλημα ή αυτή η περίφημη μαύρη τρύπα, όπως επισημαίνετε και στην ανακοίνωσή σας, κύριε Κότσο. Βέβαια, ανοίγεται εκ νέου αυτό το μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο λέγεται σύστημα ισρών νεκρών, αλλά μόνο στο ένα στάδιο της διακίνησης και όχι σε όλα. Τελευταίο στάδιο. Πού είναι τα ιδιωτικά πρατήρια? Γιατί σας έχω απέναντί μου. Εσάς βλέπω στα μάτια σας, έρχομαι από το πρατήριό σας να βάλω τη βενζίνη. Άρα λέω, κοιτάξτε, τον έπιασε τώρα το Βαγγέλη τον Κότσο που με έκλεβε μέχρι στιγμής. Η λαθρεμπορία, κυρία Δουλγεράκη, έχει μειωθεί μετά την τοποθέτηση των συστημάτων ισρών νεκρών στα πρατήρια. Έχει μειωθεί κατελάχιστον. Και εδώ φαίνεται η πραγματικότητα, ότι δηλαδή η διακίνηση στην πραγματική της μορφή δεν ήταν από τα βενζινάδικα, ήταν σε ένα ποσοστό 4-5%. Κάπου εκεί είχαμε την εκτίμηση και κάπου εκεί επαληθεύεται. Τώρα το ζητούμενο είναι εάν έχετε πάρει απάντηση, κύριε Κότσο, γιατί αυτό δεν εφαρμόστηκε σε όλες τις αλυσίδες, σε όλα τα στάδια διακίνησης, να το πω διαφορετικά, της διακίνησης των καυσίμων, αυτό το σύστημα ισρών εκρών, και εάν σας έχει δώσει απάντηση εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος τασόταν στο πλευρό σας μέχρι χθες και μιλούσε για αυτό το σύστημα και το πόσο απαραίτητο ήταν για να παταχθούν όλα όσα προαναφέρατε, και αναφέρομαι στον κύριο Μάρδα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Δουλγεράκη, και θα σας πω ότι έχει βγει ένα χρονοδιάγραμμα για την τοποθέτηση των συστημάτων στα υπόλοιπα στάδια, τα οποία είναι τόσο στενό και τόσο μη πραγματικό, που ενώ προβλέπεται ότι πρέπει να έχουν τελειώσει όλα εντός του 16, πολύ φοβάμαι ότι θα δοθούν παρατάσεις. Και οι παρατάσεις δεν είναι καλές. Σε κάθε περίπτωση, και στην προκειμένη περίπτωση της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα μπορούσε να πει οποιοδήποτε από το οικονομικό επιτελείο ότι ναι, δίκιο έχετε, αλλά αυτό το μέτρο για να εφαρμοστεί και να αποδώσει θα περάσουν 6, 7, 8, 10, 12 μήνες, ενώ εμείς τα λεφτά θα θέλουμε τώρα. Αυτό για μας δεν αποτελεί δικαιολογία, διότι διαχρονικά και οι πριν κυβερνήσεις αλλά και οι σημερινοί θα μπορούσε να το είχε επιβάλει εδώ και ένα χρόνο, οπότε να είχαμε φτάσει στο σημείο της απόδοσης σήμερα και να μην χρειάζεται να αυξήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θα τονίσουμε για άλλη μια φορά, έχουμε στείλει επιστολή και στο Υπουργείο Οικονομικών, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αυξηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, και μάλιστα σε μια περίοδο που οι διεθνείς τιμές πετρελαίου ανεβαίνουν, και το έχει δει ο καταναλωτής αυτό στα πρατήρια, βλέποντας αυξημένες τιμές τις τελευταίες 10 μέρες.